Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Χρήστος Γιαννούλης και αυτό είναι ένα ακόμα on-bet, στοιχηματική εκπομπή του OnSports που έχει στόχο να σας στείλει στο ταμείο. Στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε δεν πήγαν τόσο καλά, χάθηκαν κάποια σημεία στα τελευταία λεπτά, κάποια χάθηκαν εξ αρχής όπως το ντέρμπι του Μιλάνο που βλέπαμε ισοπαλία, αλλά η Ίντερ έκανε παρέλαση απέναντι στους Ρωσσονέρι. Παρ' όλα αυτά, το στοίχημα δεν σταματά, διότι έχουμε και εμβόλυμες αγωνιστικές και Λίγκα Αγγλίας, πάρα πολλές επιλογές να δούμε μπροστά μας. Το Βρετανικό θα το αποφύγουμε λίγο γιατί οι αποδόσεις των φαβορί είναι πολύ μικρές. Μπορεί να γίνει μια έκπληξη, αλλά είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια και δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το πού θα σπάσει κάποια σίγουρη απόδοση. Οπότε πάμε να δούμε κυρίως από τις εμβόλυμες των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων ποια είναι τα παιχνίδια που έχουμε διαλέξει για εσάς. Έχουμε λοιπόν τον Betis Levante απόψε το βράδυ. Ένα παιχνίδι που θα πάει στον Άσο του 1,85. Ούστε Βιγιάννη σίγουρα θέλουν να πάρουν τρίποντο στην έδρα τους για την προηγούμενη αγωνιστική έμεινα στην ισοπαλία στην Οσασούνα. Οπότε ξεκινάμε με τον Άσο της Μπέτης να στηρίξουμε την τετράδα που έχουμε επιλέξει. Συνεχίζουμε με La Liga, Μπαρσελόνα Villarreal. Η Μπαρσελόνα μετά την ισοπαλία στη Γερμανία κόντρα στην Ντόρτμουντ και το Κάζο από τη Γρανάδα θέλει σίγουρα να δείξει ότι επιστρέφει. Θα έχει και το Μέση, θα έχει και το Σουάρες ξανά. Πολλά γκολ λέει η λογική στο Καμπ Νου. Και από τη μία και από την άλλη μεριά ενδεχομένως γιατί αμυντικά δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη Blaugrana. Οπότε το over 3,5 σε απόδοση 1,67 είναι ένα καλό σημείο για να συνεχίσουμε. Και πάμε στο Inter Lazio, ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι για την Serie A. Με την Inter ωστόσο του Αντώνιο Κόντε να δείχνει ικανή φέτος ακόμα και για να διεκδικήσει τον τίτλο από την Juventus που μοιάζει πανίσχυρη. Οπότε ο Άσος στο 1,90 είναι και αυτός μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Και τελειώνουμε την τετράδα με το ντέρμπι της χώρας των Βάσκων. Το ντέρμπι του Βορρά της Ισπανίας, Sociedad Alavés. Επιλέγουμε να πάμε με τον Άσο στο San Sebastián. Επιλέγουμε λοιπόν τον Άσο της Sociedad στο 1,70 για να κλείσει η τετράδα των βασικών μας προτάσεων. Και πάμε, όπως κάνουμε κάθε φορά, να δούμε και ποια είναι τα fan bet, τα ειδικά στοιχήματα που έχουμε διαλέξει από τα περισσότερα παιχνίδια που θα γίνουν μεσοβδόμαδα. Ξεκινάμε λοιπόν στο Barcelona Villarreal να βρει δίχτυα ο Lionel Messi και να έχουμε ακριβές σκορ 4-1. Ο συνδυασμός του ακριβές σκορ είναι λίγο δύσκολος, αλλά το να σκοράρει ο Messi δεν είναι καθόλου απίθανο φυσικά. Οπότε ο συνδυασμός αυτός φέρνει απόδοση 24. Πάμε στο Roma Atalanta. Μικρή απόδοση εδώ, αλλά πολύ εφικτό το ενδεχόμενο να έχουμε πάνω από 4,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο και να σκοράρουν και δύο ομάδες στο δεύτερο. Θα φέρει απόδοση 3,60. Καλό σημείο ωστόσο για να παρακολουθήσουμε έτσι με παραπάνω ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό για το καμπιονάτο. Πάμε στο Ίντερ Λάτσιο. Έχουμε διαλέξει να ανοίξει το σκορ ο Λουκάκου και τελικό σκορ 3-1. Ένα κόμπο μπετ που φέρνει απόδοση 29. Και τέλος, το Ρίνο Μίλαν να ανοίξει το σκορ ο Μπελότη για την Γρανάτα και να τελειώσει το παιχνίδι 2-1 υπέρ της Τωρίνο. Μια απόδοση που φτάνει στο 26 για αυτό το συνδυασμό, όχι τόσο μακρινή από την πραγματικότητα. Σενάριο που μπορεί να είναι εφικτό, όσο το διαλέξετε, μακάρι να επιβεβαιωθεί. Και πάμε να δούμε και ποια είναι η βόμβα που έχουμε διαλέξει για τα παιχνίδια αυτής της εβδομάδας. Έχουμε παιχνίδι ξανά από την Πρίμερα Διβιζιόν. Βαλένθια Χετάφε διπλό στο 4,85. Η Βαλένθια δέχτηκε πολλά γκολ και στο Καμπ Νου από την Μπαρτσελόνα. Ίσως να προσπαθήσει να αλλάξει κάποια πράγματα. Γενικότερα η κίνηση της διοίκησης να διώξει τον Μαρθελίνο έφερα να κατατάξει στις νυχτερίδες. Οπότε η Χετάφε θα κοιτάξει να το εκμεταλλευτεί αυτό και να φύγει με το διπλό από το Μεστάγια που φτάνει σε απόδοση το 4,85. Αυτές λοιπόν ήταν οι επιλογές του OnBet για αυτή την εβδομάδα. Ευχόμαστε να πάτε στο ταμείο εφόσον τις ακολουθήσετε και θα είμαστε εδώ μαζί σας την Παρασκευή με φυσικά πάρα πολλές προβλέψεις από το κουπόνι που θα υπάρχει για το Σαββατοκύριακο. Γεια σας!